Πέτα το όπλο. Δεν θα σταθώ εμπόδιο σε εσένα και τη ζωή, εντάξει. Εμάς πίτι στη Σαντορίνη. Είναι δικό σου. Χρωματάκι, ρε. Χειμωνιάτικα με δουλεύεις. Λουκά. Ναι. Γιατί η τσάντα σου στάζει 500 άρικα. Πω, λεφτά, ε. Πολλά λεφτά. Πού τα βρήκες, ρε φίλε? Έχει σχέση με τον πατέρα σου? Ναι. Κοίταξε. Συνήθως οι πατεράδες κρύβουνε τσόντες. Εμένα ο δικός μου έκρυβε 5 εκατομμύρια ευρώ. Καλύτερα. 5 εκατομμύρια... 5 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά, ε. Μια περιουσία. Μια περιουσία δηλαδή. 3, 4, 5 περιουσίες. Μα όσα λεφτά και να είναι, είναι από τις βρωμοδουλειές του πατέρα μου. Τα έχει κρύψει το ταβάνι. Κι εγώ σκοπεύω να τα παραδώσω αυτά τα λεφτά, Θωμά. Ναι. Τα παραδώσεις. Να τα παραδώσεις, βέβαια. Αλλά... είναι και 5 εκατομμύρια ευρώ, Λουκάρα γαμώτο. Ναι, ρε Θωμά, από εκβιασμούς, δωροδοκίες, δολοφονίες. Ναι. Αν τα χρησιμοποιήσαμε για καλές πράξεις, ας πούμε να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο, ή να υιοθετήσουμε 1000 ορφανά. Καλά, θα το σκεφτούμε αυτό. Πού πας η τέτοια ώρα? Στο τμήμα. Μας είπαν ότι θέλουν να μας ανακοινώσουν κάτι. Ωραία, κάτσε να φύγω μαζί. Ναι. Κερνάω βρώμικο. Και... όχι, θα αφήσω κουπόνι. Και αύριο που θα πάω στην τράπεζα θα σου τα επιστρέψω. Αχα. 5 εκατομμύρια ευρώ. Τα πολλά λεφτά, πολλά. Τα αφήσουμε έτσι εδώ τώρα αυτά. Μήπως να το κλείναμε. Πάμε. Ξέρει κανείς γιατί μας καλέσαν εδώ βραδιάτικο? Και δεν μου λες, η Ρίτα πού είναι? Η Ρίτα είναι σπίτι της, καημένουλα, τάβλα με τη μέση της. Προσπαθεί να είναι έτοιμη για το γάμο. Καταρχήν θέλουμε να σας ζητήσουμε συγγνώμη για το προχωρημένο της ώρας. Σας καλέσαμε όλους γιατί έχουμε νεότερα σχετικά με υποθέσεις που επηρεάζουν το σώμα. Μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις και τις έρευνες που ακολούθησαν,
έγιναν 18 συλλήψεις σε όλη τη χώρα. Ενώ 6 τμήματα βρέθηκαν να εμπλέκονται στην υπόθεση. Και το δικό μας είναι ένα από αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι πολύ λεπτή. Λεπτή? Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, κύριε. Τα μέλη της πείρας καταδίωκαν εγκληματίες, τους οποίους άφηναν ελεύθερους, αφού πρώτα τους απάλασαν από τις κατηγορίες τους με χρηματικό αντάλλαγμα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι παραποίησαν ή και κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία. Εκτιμάτε ότι αυτά τα καθήκια συγκέντρωσαν πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 12 χρόνια. Από αυτό το τμήμα μόνο υπάρχουν ενοχοποιητικά στοιχεία για τουλάχιστον 18 υποθέσεις. Κύριε, ο ένοχος μπορεί να βρίσκεται σε αυτή την αίθουσα. Εμένα δεν με κοροϊδεύει κανείς. Γι' αυτό άκουσέ με καλά, καθήκη. Θα σε συλλάβω. Όποιος κι αν είσαι, θα σε βρω. Ακόμα κι αν είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω στη ζωή μου. Έλα ρε μπαμπά. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά. Ξεκίνησαν έρευνα για όλους τους άντρες μου. Ακούς? Για όλους. Κι εγώ μια ζωή τους θεωρούσα σαν οικογένειά μου. Και είναι ακόμα. Σκατά είναι. Εγώ στήριξα τον Καρά για να πάρει τη θέση. Εγώ πρότεινα την Εύα για τις εσωτερικές υποθέσεις. Έβαλα όλους αυτούς τους δολοφόνους σε πόστα ευθύνης. Δεν θα μπορούσα να το ξέρετε. Έπρεπε να το ξέρω. Έπρεπε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Όλη μου τη ζωή προσπάθησα να κάνω το σωστό. Και τώρα όλοι αυτοί οι εγκληματίες είναι μπροστά μου. Τι γίνεται, έτοιμος για τη μεγάλη μέρα? Τα πάντα έτοιμα, όλα στην εντελεία. Απόψε χαλαρώνω, δεν κάνω τίποτα. Ρε Μπομπ, δεν μιλάμε για το γάμο, ρε γορίνα μου. Τι τα πάντα έτοιμα, όλα στην εντελεία? Μιλάμε για το μπάτσελορ, μιλάμε για κόλους, βυζιά. Και δεν χαλαρώνουμε, και κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Όχι, όχι, θα μου λείπει. Αλήθεια. Εμείς λέμε τώρα ούτε μία γιορτούλα με τους φίλους? Άσε και την ξέρω την άποψή σας για τις γιορτούλες. Τόσα τράβηξα για να φτάσω στα σκαλιά της εκκλησίας. Δεν θα τα καταστρέψω όλα το προηγούμενο βράδυ. Να μου λείπει, εντάξει. Ναι, ρε φίλε, εσένα να σου λείπει. Εμείς γιατί να το στερηθούμε, μου λες? Έτσι ξηγείς τους φίλους σου. Τόσο κι αν δεν είμαστε φίλοι σου πια. Λίγοι φίλοι, έτσι, να μαζευτούμε να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κάθε ευτυχία. Μη φαντάστε τίποτα γκράντε. Αν είναι για να μου εκφράσετε τις θερμότερες ευχές σας. Μου φαίνεται εντάξει. Αλλά δεν θα καλέσετε κόσμο. Μεταξύ μας. Και όσοι θέλουν από το τμήμα. Εντάξει. Πάω να φέρω νεράκια. Να πας, αγόρι μου, να πας. Όχι που θα αφήσω εγώ να παντρευτεί ο Μπομπορίκος μας χωρίς ένα μπάτσελορ του Θεού. Εγώ, ο Φρανκ Ομέγας, ο ένας, ο μοναδικός, που σε κάθε μπάτσελορ πηγαίνω την καλύτερη στρίπερ. Μιλάμε, θα του φέρω μια γκόμενα, θα χορέψει τόσο κοντά του που θα του χαράξει τα γυαλιά με τις ρόγες. Κυρία Όλγα, τρία νεράκια. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος. Τι? Μα ο γάμος είναι αύριο. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά... Ναι, περαστικά. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Τι έγινε, Μελέτη? Τι να γίνει. Η χοροδία που ήταν να τραγουδήσει στο γάμο αρρώστησε όλη. Πάθανε σαλμονέλα και δεν μπορούν να έρθουνε. Γάμο το. Και ήταν οι μόνοι που ξέρανε το «Πάρε πάσα μου, διόδο βουρτσά μου». Είναι το τραγούδι μας. Έλα, μη στεναχωριέσαι, θα βρεθεί λύση. Ναι, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κι άμα το μάθει η Ρίτα μου, θα στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε? Θα τραγουδήσουμε εμείς το γάμο της Ρίτας. Εμείς? Από πού και σπου? Γιατί δεν έχουμε ωραίες φωνές εμείς? Κρίμα μωρέ και αυτό που καημένα το κοριτσάκι, όλα στραβά του πάνε σε αυτό το γάμο. Εμένα μου αρέσει η ιδέα.
Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας μουσικός. Ο Ανδρέας. Δεν ξέρεις πιάνο. Κάθονταν εκεί στον καναπέ κοντζαμάντρας και έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Αυτά τα καθάρματα του κατέστρεψαν τη ζωή με τις προδοσίες. Εγώ δεν τον φοβάμαι, θα το ξεπεράσει. Εσύ πώς θα ένιωθες αν όλοι γύρω σου ήταν? Πες το, γιατί δεν το λες? Δολοφόνοι διεφθαρμένοι όπως ο πατέρας μου και η κομμένα μου. Πες το, φοβάσαι? Συγγνώμη. Κοίτα, Λουκά. Εσύ σε αυτούς που είσαι και έχεις ένα δικό σου τρόπο να προσπαθείς να ξεπεράσεις τα πράγματα. Ο διοικητής μας όμως είναι άλλοι πάστα ανθρώπου. Εκείνοι και κάποιες ηλικίες. Οι στεναχωρίες μπορεί να τους σκοτώσουν. Και έχει και άσθημα, την καρδιά του, διαβήτη. Δεν είναι πολλά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Να οργανώσουμε μια παράλληλη έρευνα. Παράλληλη με τι? Με την Πέτρου Ράλη. Παράλληλη με την επίσημη έρευνα. Θα δουλέψουμε μόνοι μας. Αυτό θα κάνουμε, αυτό. Θα καθαρίσουμε το τμήμα. Και τότε το όνομα του πεθερού μου θα γραφτεί σε πλάκα στην είσοδο. Θα ξεκινήσουμε τις αναφορές των υποθέσεων που έγιναν παραποιήσεις και αποκρύψεις στοιχείων. Αυτές οι αναφορές είναι απόρριτες. Θα ξεγίνουν όταν αρχίσουμε να παραβιάζουμε καμιά κλειδαριά. Θα πούμε μέσα στο γραφείο και θα τις κλέψουμε. Αρχή να ρίξουμε μια ματιά. Εντάξει, άντε πάμε. Προκοπή, πρέπει να σου πούμε κάτι σημαντικό. Μπορείτε να μου εξηγήσετε τι σκατά θέλετε να μου πείτε με τόσο μυστήριο? Κάνε υπομονή μισό λεπτάκι. Θώμα, πότε πήραμε υπολογιστή και δεν το ξέρω? Τη δανείστηκα μερικά ψηλά, αλλά άφησα κουπόνι. Αχα. Τι λεφτά ρε κουφάλες? Τι λεφτά ρε καθάρματα? Συλλαμβάνεστε. Όχι, όχι, ρε. Γελάτε ρε κάθηκε. Άσε το όπλο, μην γίνει καμιά ζημιά. Άφησε το όπλο, κάθισε. Τι κάνετε ρε φίλε, πας καλά, ε? Τι νομίζετε ότι εμείς είμαστε προδότες? Αυτά είναι η κληρονομιά του Λουκά. Κληρονομιά, τι κληρονομιά? 5 εκατομμύρια ευρώ. Σου άφησε ο πατέρας 5 εκατομμύρια ευρώ? Που σημαίνει ότι είμαι χωμένος μέχρι τα μπούνια και πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε τι συμβαίνει στο τμήμα. Τέτοια ώρα ετοιμάζεται για τη βόλτα του. Καινούργιο ρολόι, ε? Μη μου πεις ότι είναι ατάκολο λεφτά του πατέρα μου. Πήρα λίγα για να μην τρέχω στην τράπεζα. Αλλά άφησα 2 κουπόνια στη θέση. Θωμά, πρόσεχε με τα λεφτά. Μόνο αυτό σου λέω, έτσι, πρόσεχε. Προσέξτε, ρε. Κύριε διοικητά, δεν μίλησε. Ωραία. Ρίξτε του 72 ώρες προληπτικής φυλάκισης και κάνουμε την ανάκριση αύριο. Μάλιστα. Βορικό, να σου πω. Μετέφερε τον κρατούμενο στο κελί του, αλλά πρόσεχε πολύ γιατί είναι ένας επικίνδυνος δολοφόνος. Ένα θα σου πω. Ακροτηριάει στα θύματα του πριν τον σκοτώσει. Εξού και το όνομα Χασάπης. Τόσο καλά. Μάλιστα. Κύριε διοικητά, μπορείτε να έρθετε λίγο που θέλω να σας ρωτήσω κάτι? Ναι, γιατί και εγώ θέλω να μιλήσουμε. Στα γρήγορα, έτσι, μην μένουμε πολύ εδώ μέσα. Για τσεκάρι εδώ. Άδειες, προϋπολογισμός, φοβλισμός. Εδώ κοιτάξτε. Πού είστε? Προϋπολογισμός για την ανακοίνωση των αποδητηρίων. Θα μπορούσαμε να έχουμε κρίσταλο στις ντουζιέρες αντί για αυτές τις χάλια κουρτίνες που έχουμε. Καλά, να ψάχνουμε για απόρριτα έγγραφα στο γραφείο του διοικητή και ασχολείς με τις κουρτίνες. Νομίζω το βρήκα. Υποθέσεις με παραποιήσεις και αποκρύψεις αποδεικτικών στοιχείων. Υπόθεση χειρουργός Μπορμπόκης Χατζηγιακουμίνου. Μέγας. Εσύ εδώ λέει για τους δικούς μας. Κατέστρεψαν ένα αποδεικτικό στοιχείο, ένα νεφρό που είχε αφαιρεθεί από τον κατηγορούμενο και που αντικαταστάθηκε από άλλο. Okay. Και εδώ για τους δικούς μας λέει. Και εδώ λέει για αυτούς. Παντού οι μαλάκες είναι δικοί μας. Ή τόσο άχρηστοι είναι, ή... Γαμώ το πάει πολύ αυτά που είδαμε μέσα. Μην το παίρνεις έτσι, ρε. Σύμπτωση ήταν. Σύμπτωση. Σύμπτωση είναι που όλοι οι δικοί μας είναι εμπλεκμένοι σε όλες τις υποθέσεις. Εγώ δεν το λέω σύμπτωση, το λέω απόδειξη. Εμείς ήμασταν εκεί σε αυτές τις υποθέσεις και είχαμε την εποπτεία. Τι με κοιτάτε, ρε. Δεν είμαι εγώ ο προδότης.
Ούτε εγώ. Ούτε εγώ, είμαι με την καμία. Λοιπόν, δεν πρέπει να χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας τον άλλον. Δεν πρέπει να κλονιστεί η πίστη μας. Κανείς δεν είναι προδότης. Εντάξει, οι άντρες μας μπορεί να αναδέξει, αλλά δεν είναι διεφθαρμένοι. Ναι, η διαφθορά όμως δεν φαίνεται με μια απλή ματιά. Υποφόσκει. Μπορεί να είναι διεφθαρμένος σε οποιοδήποτε. Εσύ υποψιαζόσουν τον πατέρα μου πριν το βρεις ότι ήταν βρώμικος. Ναι. Κοιτάξτε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να εισχωρήσουμε. Αλλά με διακριτικότητα. Πρέπει να τους κοροϊδέψουμε. Θα κάνουμε εμείς τους διεφθαρμένους. Λοιπόν, το σχέδιο είναι απλό. Θα κάνουμε το δόλωμα. Θα συζητάμε σαν να είμαστε έτοιμοι να γίνουμε διεφθαρμένοι και να περάσουμε το όριο. Και μόλις ο προδότης μας καταλάβει, θα θέλει να μας επιστρατεύσει. Για να μας βγει το όνομα και να μην μας ξεπλένει μετά το ποδονίστη. Είσαι μαλάκας. Αυτό δεν είναι καν σχέδιο. Πρέπει να εισχωρήσουμε πρώτα, εντάξει. Θα τους πιάσουμε έναν έναν. Να δω ο Φρανκ. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Εγώ θα ρίχνω ισόβια σε όλους αυτούς που πουλούν τα ιδανικά τους και διαφθείρονται, έτσι. Ισόβια να σας πείσουν στη φυλακή. Κοίτα τώρα. Εντάξει. Διαφθορά, διεφθαρμένος. Ο κόσμος λέει διάφορα. Κι όλα λέει Προκόπης. Τι διαφθορά τώρα, τι είναι διαφθορά, δηλαδή. Όλοι έχουμε πάρει τα δωράκια μας. Άσε φίλε, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα, έτσι. Και παρερμηνεύονται. Δεν έχω δει εγώ κανένα να παίρνει ένα πάκο χαρτονομίσματα για να σβήσει μια κλίση. Πρέπει να γίνει θαύμα για να τη βγάλουμε αυτό το μήνα στο τμήμα. Έτσι είναι. Δεν παίρνουμε και τα λεφτά που παίρνουν οι υπουργοί. Έτσι γίνεται. Τα παίρνει λίγο ένας από εδώ, τα παίρνει λίγο άλλος από εκεί και στο τέλος να σου εισπήρε το διεφθαρμένο. Συγγνώμη, αρχηγέ, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν σκοτώσει. Ναι. Αυτό τώρα που μπορεί να έχεις δίκιο. Έχω σκοτώσει. Και το να φτάσει στο σημείο να σκοτώσεις είναι άσχημο. Εντάξει, και δεν λέω ότι δικαιολογώ αυτό που σημαίνει, αλλά εντάξει, υπάρχουν ελαφρυντικά. Ένα σωρό ελαφρυντικά. Εσύ τι λες, ρε Ζήση. Δεν είναι τίποτα σημαντικό. Ας τον χτυπάει. Το παλιό είναι. Με έχει πρίξει. Καλά, σήκωσέ το. Για να επιμένει. Κάτι σημαντικό θα είναι. Όχι. Δεν είναι τίποτε σημαντικό. Είναι κάτι προσωπικό. Το πάρω εγώ αργότερα. Μη μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν είναι παράξενο. Πότε είχε ο Ζήσης προσωπική υπόθεση που δεν την είχε βγάλει ανακοινωθέν σε όλο το τμήμα. Δεν έχουμε όμως στοιχεία. Μόνο αποχρώσεις ενδείξεις. Έλεος, ρε Πάκη. Έλεος. Ο άνθρωπος είναι ο ορισμός του υπόπτου. Αφού ιδρώνει περισσότερο και από παλαιστή. Τι διάλογο το θέλει το παλιό κινητό, αφού έχει καινούριο, 3G. Τα όρια είναι πολύ λεπτά και είναι πολύ εύκολο να τα περάσεις. Εντάξει, θα παρακολουθήσουμε το κινητό του, θα τσεκάρουμε τους λογαριασμούς και θα βγάλουμε άκρη. Είναι ο μόνος τρόπος. Δεν είναι ο μόνος. Δώσ' μου 5 λεπτά και θα δεις. Έλα εδώ. Τι είσαι, ναζιστική νεολαία. Αν το κάνουμε, θα το κάνουμε με τον σωστό τρόπο. Ναι, όχι, βέβαια, τι λέτε τώρα. Εγώ συγγνώμη, ναι, καταλαβαίνω. Κάποια άλλη φορά, ναι. Ρε εσύ. Από όλη την ατζέντα του Μπομπορίκου 10 απαντήσαν. Και από αυτούς οι 5 ούτε που το θυμούνται. Δεν θα έρθει ούτε ο Στινόμος, ούτε ο Λουκάς, ούτε ο Θωμάς. Ωραία η φίλη για αυτή. Μόνο ο αδερφός του θα έρθει. Άρα, αυτό δεν θα είναι μπάτσελορ. Αυτό θα είναι για μπάτσες. Να σου πω, μήπως να κάναμε κάτι πιο απλό, έτσι πιο ήσυχο, σπίτι του, ένα ποτάκι και μετά. Έξω από την πόρτα. Ξενέρωμα, ρε φίλε, αλλά μπορεί να είναι και καλύτερα έτσι. Α, να και ο αδερφός του. Να καλώς τα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Να, εδώ, στον αγώνα, Ποιον αγώνα, εδώ, στο Στίβο Μάχης. Πώς πάνε ετοιμασίες για το πάρτι, καλά. Κοίτα τώρα, δηλαδή εδώ που λέμε δεν υπάρχουν καν ετοιμασίες, γαμώ την τρέλα μου, γαμώ. Εδώ μιλάμε, προσπαθούμε να ψήσουμε και τον αδελφό σου να έρθει. Και είχα ετοιμάσει μια στρίπερ καύτρα. Αλήθεια, ρε Δηρία. Καλά, μιλάμε, θα γουστάρει τρελά. Τι θα γουστάρει. Ο αδελφός σου νομίζω ότι θα θέλει έτσι κάτι πιο ήσυχο, Τι λέει αυτό, ρε. Όχι, παιδί μου, σε καμία περίπτωση. Αυτά τα λέει επειδή εκνευρίζεται γιατί συνήθως δεν εμφανίζεται κανένας. Όταν ήμασταν μικροί, αποφασίσαμε να κάνουμε μια φορά τα γενέθλιά μας ξεχωριστά. Εγώ κόντεψα να ρίξω το σπίτι κάτω και στο δικό το πάρτι δεν εμφανίστηκε ψυχή ζώσα. Ούτε εγώ πήγα. Έλα. Ένα μήνα πέρασε κάτω από το κρεβάτι μέχρι να συνέλθει. Γι' αυτό σας λέω, Άμα δείτε τι ετοιμάζετε, θα τα χάσει. Αλήθεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει γι' αυτό.
Όχι, πώς, ψιλομπορούμε, ε, μπορούμε να φανταστούμε, ναι. Ωραία, τότε, πού και πότε. Στις 10 στο μπαρ. Στο μπαρ στις 10. Αμπαλαέο. Τι είπε? Αμπαλαέο. Τι λέω. Να σου πω κάτι, πρέπει να κάνουμε ένα πάρτι του Μπομπορίκου που θα είναι γαμώτα πάρτι, δηλαδή θα είναι το μπάτσελορ που θα γράψει ιστορία. Και πώς θα γεμίσουμε το μαγάζι. Σκάστε! Τι είναι αυτοί πάλι? Είναι αυτοί που γδυθήκανε μπροστά στη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των ζώων. Μάλιστα. Καλά, βάλτε τους μέσα και άφησε τους το πρωί. Για έλατε μέσα! Πάμε! Μέσα! Περάστε! Ήσυχα, ήσυχα, σιγά σιγά! Έλα! Έλα! Ζωά! Πεντακόσια. Πεντακόσια χίλια. Ορίστε. Είναι χίλια πεντακόσια. Τι χίλια πεντακόσια, εσύ? Δεν είπαμε χίλια για να μαζέψεις όσες πληροφορίες μπορείς. Χρειάστηκε να παραβιάσουμε το πόρτα του σπιτιού. Το πόρτα όμως ήταν ασφαλείας και μας έσπασε το εργαλείο. Χίλια πεντακόσια. Εδώ ρε, έφυσε. Τι έκανες, ρε? Έβαλες να παραβιάσουν την πόρτα του σπιτιού του, εσύ? Είσαι με τα καλά σου, γίνονται αυτά τα πράγματα. Μην ανησυχείς, ξέρω τι κάνω. Αυτός ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας και είναι άτομο εμπιστοσύνης. Δεν είναι άτομο εμπιστοσύνης. Όποιος παραβιάζει πόρτες είναι εγκληματίας. Και τρως και την κληρονομιά του Λουκά Καμότο. Λεφτά στον υπόκοσμο. Εμείς υποτίθεται ότι κάτι τέτοιου τύπου πρέπει να του συλλαμβάνουμε. Προέχει να βρούμε τον προδότη. Και αν γι' αυτό πρέπει να δώσω κανένα μεροκάμπτο στον υπόκοσμο, θα το κάνω. Τι σκάτα είναι όλα αυτά τα χαρτάκια? Τίποτα, τίποτα. Θα τα επιστρέψω. Εδώ πολύ μίξερ 250. Σακάκι 400. Εκτυπωτής και σκάνερ 350. Τι το κάνεις το σκάνερ, εσύ δεν ξέρεις να ανοίξεις το DVD? Εσύ δεν ξέρεις πως είναι, ρε γαμώτο, να ζεις σε ένα σπίτι με 5 εκατομμύρια ευρώ? Είναι εδώ μέσα και το ξέρεις. Και σε καλούν. Με καλούνε, ρε Πάκη. Με καλούνε. Ξυπνάω το πρωί και πάω κατευθείαν στην τσάντα. Είναι σαν αιμονή. Νομίζω ότι πρέπει να πάω σε έναν γιατρό. Είμαι άρρωστος. Έχω την αρρώστια του καταναλωτισμού. Σίγουρα την έχω. Έλα, έλα, βρήκαμε πληροφορίες στο σπίτι του Ζήση. Καλά ρε, πόσο γκάο πρέπει να είναι κάποιος για να πάει να δείξει τα ποτέτια του στον άγνωστο στρατιώτη, ε! Για μένα πρέπει να στόλει φυλακή, ρε. Και μάλιστα ισόβια. Αλλά επειδή είμαι καλός άνθρωπος και είμαι και σε καλή μέρα, σκέφτομαι να σας δώσω μια ακόμη ευκαιρία. Τι με κοιτάς, ρε? Τι με κοιτάς, ρε γκάο? Τι με κοιτάρε, καράγκιο, κάτω το βλέμμα. Θα σε φυτέψω, ρε. Ανοίγεσαι, ανοίγεσαι και μας κάνουν χάρη. Λοιπόν, εδώ πάντως θα σας δώσουμε την ευκαιρία να προσφέρετε ένα κοινωνικό έργο. Ένας συνάδελφος παντρεύεται και αποφασίσαμε να του κάνουμε το bachelor. Το bachelor που δεν έχει γίνει ποτέ, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό εσείς ήρθατος εδώ, εμείς σας φέραμε, αλλά εσείς ήρθατος εδώ για να κάνετε το τζέρτζελο, ε! Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος μας. Μελέτης Μπορμπόκης. Με το που θα το δείτε να μπαίνει από την πόρτα, θέλω να χεστείτε πάνω σας από τη χαρά σας. Θέλω να κλάσετε από τα γέλια. Χαρά, μεγάλη χαρά, σαν να βλέπετε τον σωτήρα σας. Τι θα πούμε μόλις το δούμε να μπαίνει? Ζήτω ο Θεός! Τι είναι αυτά, ρε, δεν φάγατε, ρε? Η μαμπάλη, τι είχατε, πιο δυνατά? Ζήτω ο Θεός! Ωραία. Λοιπόν, για χειροκροτήστε. Ναι, εντάξει, μάλλον δεν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα με τις χειροπέδες, ε. Ναι, ρε, εσύ. Ξέρεις κάτι, μήπως να τους χλείσουμε τα χέρια και να τους δέσουμε τα πόδια όπως Γκουαντανάμο? Ναι. Για να το δούμε. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν,
Ενώνουμε τα ποδαράκια και δεν θα ξεχάσουμε μετά να κατεβάσουμε τα μπατζάκια για να κρύψουμε τις αλυσιδίτσες. Έτσι! Ρε εσείς, το Σαββατοκύριακο ήταν στη Μύκονο. Εδώ έχει φωτογραφίες από το κινητό του. Εδώ κοίτα, πήγε με ιδιωτικό αεροπλάνο. Δεν ξόδεψες ένα Σαββατοκύριακο όλα όσα βγάζεις ένα χρόνο. Ορίστε, εδώ κοίτα. Στο γιο του. Ούτε ο Νάσης να ήταν. Εντάξει ρε, μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα. Μπορεί να του έρθει καμιά ξαφνική κληρονομιά. Ναι, από το θείο του τον Μπρούκλι. Κοίτα εδώ, υπόλοιπο λογαριασμού 240 ευρώ, μη μου λέτε μαλακίες. Με αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να πάει ούτε στο χωριό του. Και μάλιστα σε μη τουριστική περίοδο. Να δεις που αυτός είναι ο προδότης. Εδώ μου μυρίζει διαφθορά. Θα έχει και μυστικούς λογαριασμούς. Έλα ρε τώρα, μυστικούς λογαριασμούς και διπλή κρυφή ζωή ως ζήσεις. Δεν ταιριάζει το προφίλ. Ωραία. Πάρ' τον τηλέφωνο. Κι άμα σου πει ότι ήταν Σαββατοκύριακο στη Μύκονο, σημαίνει ότι είναι καθαρός. Αν δεν στο πει όμως, σημαίνει ότι αυτός είναι ο προδότης. Ναι. Έλα ρε, ο Προκόπης είμαι. Έλα ρε Φούσκα! Ποιος Φούσκα ρε, πανίβλακα, ο Μπισκίνογλου. Κύριε αστυνόμε, τι κάνετε. Σας μπέρδεψα με ένα συνάδελφο, το Φούσκα, από την Ακαδημία, που κάνουμε πλάκα μεταξύ μας. Μήπως πήρα κατάλληλη ώρα. Όχι, να, εδώ με τα φιλαράκια του Μπομπορίκου είμαστε και ετοιμάζουμε το πάρτι, το μπάτσελερ. Καλά, δεν σε θέλω τίποτα, έτσι, να δω τι κάνεις πήρα. Και μια και πήρα, δεν μου λες, τι έκανες το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο. Α! Το Σαββατοκύριακο! Έβλεπα ταινίες. Δηλαδή, επειδή ήταν καλός ο καιρός, λέω πως πήγες καμιά βόλτα, καμιά παραλία, ε. Παραλία. Εγώ όχι, εγώ φαράγγια, ξέρετε τώρα. Τι παραλία δεν είμαι, γενικά δεν είμαι της παραλίας, όχι. Καλά, πρέπει να σε κλείσω τώρα γιατί μου χτυπάει την πόρτα, έτσι. Γεια. Έγινε. Ναι. Γεια. Αυτό είναι. Το βλέπεις, κουβέντα για την Μύκονο. Αυτός είναι ο προδότης. Τι έγινε ρε Ζησάκο και τελευταία έτσι μαζί σε δύο εβδομάδες σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Σου είπα ψέματα, Φρανκ. Σε όλους είπα ψέματα. Έχω διπλή ζωή. Τι διπλή ζωή ρε Βερόνικα. Δηλαδή το πρωί μαθήτρια, το βράδυ πόρνη. Πριν δύο εβδομάδες γνώρισα έναν όριμο κύριο. Αυτός μου κάνει δώρα, μέχρι και κινητό μου έδωσε. Με πήγε με το ιδιωτικό το αεροπλάνο στη Μύκονο. Λέ, ρε φίλε, το φυσάει το παραδάκι ένα μυστήρας, έτσι. Ναι. Ωραία, εκεί πού είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός πιστεύει ότι εγώ είμαι έμπειρος, αλλά εγώ είμαι γκέι μόνο στα χαρτιά. Δηλαδή. Όταν έρχεται η ώρα, λοιπόν, για κάτι... για κάτι πιο προσωπικό με τον όριμο κύριο, εμένα μου κόβονται τα πόδια, τρεκλίζουν. Τι λέρε. Εσύ δεν μας έλεγες ότι... τρίζουν τα πόδια από τους καναπέδες, ότι κόβονται τα πόδια από τα κρεβάτια, ότι κάνεις σεξ τρελά, γιατί τι ήταν αυτά όλα. Σου είπα ψέματα, Φρανκ. Δεν έχω πάει με άντρα. Τι λέει ρε φίλε. Απίστευτο. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα γνωρίσω παρθένα στη ζωή μου. Ποτέ. Όχι αυτός ρε ζώα, μου την τρέλα μου, γαμώ τη θεία μου, τη χύπησα. Άλλος είναι αυτός. Όχι εμένα ρε, τον άλλον. Αυτός είναι ρε. Ο Ζήσης. Να τον πιέσουμε μέχρι να ομολογήσει. Πώς θα γίνει αυτό, ρε. Αφού η έρευνα έγινε με δικιά μας πρωτοβουλία, θα παρακάμψουν το πρωτόκολλο. Με βίντεο. Να του στείλουμε ένα προσωπικό μήνυμα. Φτάνει, ρε μαλάκας, με τα βίντεο. Έχουμε γυρίσει περισσότερες βιντεοκασέτες κάτω στο Στάθη Ψάλτη. Ναι, αλλά μόνο έτσι θα το φοβήσουμε. Θα το δει, θα αγχωθεί, θα πάρει του συνένοχου του τηλέφωνο να του πούν τι θα κάνει και θα τον πιάσουμε. Θα εξαρτώσουμε όλη τη βρωμιά που υπάρχει στο σώμα. Αν και ξέρω ότι θα το μετανιώσω. Παράφερω τις κάλτσες. Αχ, κι εγώ την κάμερα. Πάρε πάσα μου. Καλά το πάμε, ε. Την οδοντό βούρτσα μου. Δώσ' μου κι εσύ τη μοναξιά σου τη μισή. Κι ας ορκίστου να... Περίμενε. Είμαστε καταστροφή. Χάλια. Λοιπόν, είναι και το τραγούδι, τέλος πάντων. Το τραγούδι μια χαρά είναι. Είναι επιτυχία στη δεκαετία του 80, στα παιδικά χρόνια της Ρίτας. Λοιπόν, αυτό θέλει, αυτό θα πούμε, τέλος. Εγώ λέω να το ξαναπάμε γιατί ο καθένας λέει τα δικά του. Είναι λίγο μπέρδεμα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να βρείτε μια σολίστ και να οι υπόλοιπες να ακολουθούνε. Αν είναι σωστό. Ωραία. Θα τραγουδήσω εγώ που έχω και την πιο μπάσα φωνή. Και τι σημαίνει που έχεις πιο μπάσα φωνή. Εγώ ήμουν σολίστ στην χοροδία της Εκκλησίας και δεν έχω μπάσα φωνή. Ωραία, τραγούδεσαι τότε. Ναι, sorry. Ζωή, μπορείς να μου δανείς για λίγο την κάμερα. Ναι.
Άσε, αγάπη μου, θα πάω εγώ. Ωραία. Τελικά ποια θα τραγουδήσει πρώτη? Μα διαλέξει ο Ανδρέας ποια θα τραγουδήσει. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ξαναρχίσουμε μια πρόβα, να πάμε καλύτερα, ε? Δηλαδή δεν διαλέγεις εμένα? Δεν ξέρω. Θες? Θέλω. Οκ. Okay. Ορίστε. Μιλάμε για γαμώ τους φάσεις. Οι συνάδελφοι εδώ είναι όλοι αστέρια. Πού τους έκρυβες? Ποιοι συνάδελφοι μου? Τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ? Έπα, φίλε, τι κάνουν όλοι αυτοί εδώ? Οι συνάδελφοι σου. Δηλαδή, ο Σαβούλης από την Ακαδημία. Ή ο Νηφίτσας ο Πάντσο. Που πηγαίνετε μαζί και καπνίζετε στα διαλύματα, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι φίλοι μου. Όχι, επειδή εσύ δεν θυμάσαι, δεν πάει να πει ότι δεν είναι φίλοι σου. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος όσο περνάει ο καιρός ξεχνάει. Εσείς δεν είστε φίλοι του? Νομίζετε ότι είμαι ηλίθιος? Αυτοί οι άνθρωποι ήταν το απόγευμα στο κελί. Ωραία. Φέρατε εγκληματίες στο πάρτι μου. Όπα, όπα, όχι εγκληματίες. Ακτιβιστές είναι τα παλικάρια, έτσι. Μιλάμε για τα παιδιά, είναι ακτιβιστέ. Το ίδιο μου κάνει, ό,τι και να είναι. Πήρατε τους φίλους μου τηλέφωνο και είπαν ότι δεν θέλουν να έρθουν. Έτσι. Και είπατε δεν πειράζει. Θα φέρουμε όποιον να είναι. Να μην νιώθει ο μαλάκας δυστυχισμένος. Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ. Τα καταφέρατε. Τώρα νιώθω πιο δυστυχισμένος. Νιώθω πιο αξιολείπητος από ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκόλα. Μπορώ να μάθω τι έπαθες τώρα? Ας εμείς δεν θα καταλάβεις. Εσύ δεν έχεις ιδέα τι γίνεται εδώ και εδώ. Εντάξει. Καμία ιδέα. Εσύ ήσουν πάντως συμπαθητικός. Ο χαρισματικός. Κι εγώ. Εγώ τι ήμουνα? Η σκιά σου ήμουνα. Αυτό ήμουνα. Γι' αυτό σου λέω. Άστο, δεν πρόκειται να καταλάβεις. Ίσως δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά μπορώ να σου πω ένα πράγμα. Εγώ έχω φίλους να γεμίσουν αυτό το μπαρ 15 φορές. Αλλά κανένας από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα κάνει για μένα αυτό που έκανε ο Φρανκ και ο Ζήσης. Και αυτό που νομίζεις εσύ ξεφτύλα, εγώ το λέω φιλία. Πραγματική. Και να σου πω και κάτι. Σε ζηλεύω, ρε. Αλήθεια. Κι αν είχα εγώ δύο τέτοιους συναδέλφους, θα έδινα και τη ζωή μου για να μην τους χάσω. Λοιπόν, παιδιά, ανασυνταχτείτε να την κάνουμε χαλαρά από το μαγαζί. Ακολουθήστε τις οδηγίες μου. Μπείτε σε τριάδες. Περιμένετε. Περιμένετε όλοι. Το πάρτι ακόμα δεν άρχισε και εσείς φεύγετε. Σαμπάνια για όλους! Τι θα λέγατε, για μισή ώρα διάλειμμα? Ναι. Okay. Όπως τώρα με τον Ανδρέα. Πάντως με μισή ώρα πρόβα θα είναι μια χαρά. Τι μισή ώρα, μωρέ Όλγα, εδώ μια ολόκληρη μέρα θέλουμε. Σώπα καλέ. Έλα. Τι λες να τελειώσουμε γρήγορα και να πάμε να πιούμε κάτι? Στο κάτω-κάτω εγώ φταίω που έμπλεξες. Εντάξει, δεν πειράζει. Πλάκα είχε. Είχε δηλαδή. Θες να κάνω τη βράχνη σαν να το λήξουμε? Όχι. Σου προσφέρω τη βοήθειά μου και την αρνείσαι? Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Σαν πολύ φαλοκράτης δεν μας προέκυψες. Εγώ φαλοκράτης? Καλά λοιπόν. Αφού δεν θες βοήθεια, βγάλ' τα πέρα μόνος σου. Όπα. Τι το μετάνιωσες κιόλας? Τώρα που το ξανασκέφτομαι, σε παρακαλώ, βοήθησε με. Όχι έτσι. Βοήθεια. Έφυγα. Σε παρακαλώ. Πες τη μαμά σου και στη θεία σου να πάνε για ύπνο. Καλά τα πας. Αλλά θέλω πιο πολύ συναίσθημα. Αν θες να σε βοηθήσω. Τελικά όχι. Δεν θέλω ούτε να φύγω ούτε να σταματήσουμε τις πρόβες. Θέλω να κάτσω εδώ να παίζω μουσική, να σε βλέπω να τραγουδάς, γιατί είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου.
Τι έγινε? Δεν βιάζομαι. Και ούτε πρόκειται να βιαστώ. Αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν θέλω, δεν θέλω να είμαι όμως το υποκατάστατο κανένας. Όταν είσαι σίγουρη και θέλεις, πες το μου. Μιλά. Δύση ρε Τσιλίδη, σε παρακολουθούμε και γνωρίζουμε. Γύφθηκα, θα μιλάς κανονικά ρε. Ζήσει ρε Τσιλίδη, σε παρακολουθούμε και γνωρίζουμε ότι διαχειρίζεσαι κεφάλαια αμφιβόλου προελεύσεως. Περίμενε. Αμφιβόλου. Πρέπει να τον φοβήσουμε, Θωμά. Εδώ μιλάμε σε δολοφόνο. Πρέπει να ακούσει μεγάλε, είσαι ένας τελειωμένος δολοφόνος και σε έχουμε πάρει χαμπάρι και θα σε ξεξεπάσουμε. Αλλά τεχνικά αυτό πρέπει να το κάνει μόνος του. Ναι, σωστό γι' αυτό. Θωμά. Μην ξεχνάς, πρέπει να δώσουμε την εικόνα της ισχύως. Να τη δώσουμε την εικόνα της ισχύως. Αλλά πώς να τη δώσω αυτή την εικόνα με αυτό το πράγμα που μου σβήξει το κεφάλι. Πρέπει να μπήξει στο πλήσιμο. Ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά. Πάμε. Έτσι. Και θυμίσου, δεν δίνουμε ευχές για το Πάσχα. Έτσι. Να τον τρομάξουμε θέλουμε. Ζήσει. Μα πώς είναι δυνατόν να κάνουμε βίντεο εκφοβισμού με τις μπαναναράμα δίπλα. Ζήσει ρε Τσιλίδη. Γνωρίζουμε ότι είσαι χωμένος. Όχι ρε παιδιά, έλεος γαμώτο. Να σου πω, συνέχα. Θα το κάνουμε με μουσική υπόκριση, το ίδιο κάνει. Δεν με νοιάζει. Πάμε. Πώς θα γίνει αυτό ρε, αυτό θα γραφτεί στο βίντεο. Καλά και τι πειράζει τώρα, η μουσική είναι παγκόσμια. Οι άνθρωποι που εκφοβίζουν μπορεί να κάθονται άνετα στο σπίτι τους και να ακούνε ήρεμη τη μουσική. Το ότι είναι μες στη διαφορά και απειλούν δεν σημαίνει ότι δεν είναι και μουσικόφιλοι. Ρε κεφάλαιο, αυτό το τραγούδι αύριο θα το πούν στο γάμο της Ρίτας. Θα το ακούσει ο Ζήσης και θα καταλάβει ότι η εγγραφή έγινε στη γειτονιά. Ναι. Σταμάτησαν. Έλα. Πάμε. Ζήση ρε Τσιλίδη. Σε παρακολουθούμε και ξέρουμε ότι είσαι εγχωμένος σε υπόθεση αστυνομικής διαφθοράς. Σε έχουμε στο στόχαστρο. Όπως εσύ παρακάμπτεις τον νόμο, έτσι και εμείς θα παρακάμψουμε τη δικαιοσύνη και θα σε βρούμε. Ξέρουμε που μένεις και ερχόμαστε. Γι' αυτό θα σε ξεσκεπάσουμε. Πολύ ωραία αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τι κάνουμε? Λοιπόν, τώρα αυτό θα το πάρουμε και θα το περάσουμε σε ένα DVD. Μετά θα παραμορφώσουμε τη φωνή και θα το πάμε στο τμήμα. Θα του κάνουμε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα και θα του πούμε: πήγαινε στο τμήμα, υπάρχει ένα δωράκι για σένα. Σας αγαπάω, ρε. Σας αγαπάω. Και εσένα σας αγαπάω. Αλλά αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει ο έγαμος βίος μου. Αλήθεια. Και πού σε φιλάρε εγώ? Δεν έχεις δει ακόμη τίποτα. Λοιπόν, την προσοχή σας, please. Ήρθε η ώρα για το μεγαλύτερο όπλο της βραδιάς. Το δώρο στο γαμπρό. Και δεν πήγουν βέβαια για σένα στο τμήμα. Πήγε να το παραλάβεις αμέσως. Αυτός ήταν, πρέπει να μου άφησε κάτι, λέει, στο τμήμα. Πάω να το... Ναι ρε, δεν τράβα, μου άφησε και ένα βαρελάκι βαζελίνη. Εγώ σε ξέρω, δεν έχει τίποτα ενδιαφέρον εδώ για σένα. Λοιπόν, να μπορέσουμε αύριο να συνεχίσουμε και να τα καταφέρουμε για τη Ρίτα μας, ε. Καλή νύχτα. Γεια σου, αγόρι μου. Καλή νύχτα, Ζωή. Άντε, γεια σας. Γεια σας, Νούλα. Το ξέρω ότι σε κούρασα και σου βαγαλώ το βράδυ. Αλλά... γιατί μου νευριάζεις? Δεν νευριάζω. Τότε γιατί είσαι έτσι? Γιατί οι άντρες είναι πολύ μπερδεμένοι. Όχι, αγάπη μου. Απλή είναι. Τότε είναι δειλή. Εντάξει. Πάντως κι εγώ στη θέση του θα φοβόμουν. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Εσύ εδώ και 2 χρόνια κυνήγαγες τον Λουκά, ζούσες μόνο για αυτόν του. Στέλνες μηνύματα, δεν έτρωγες. Και τώρα ξαφνικά θες τον Ανδρέα και το θες τώρα. Κοριτσάκι μου, πόσο βιάζεσαι πάντα.
Και τι να κάνω δηλαδή. Άστον. Άστον, να κάνει αυτό το πρώτο βήμα. Μερικές φορές οι άντρες θέλουν να νομίζουν ότι αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Τώρα βλέπει το βίντεο και θα γεστεί απάνω του, θα πάρει τους δικούς του τηλέφωνο. Εμείς θα κάτσουμε εδώ, θα τον ακούσουμε. Και τη φάτσα του. Φοβάται. Τι κάνει. Το βγάζει. Κύριε διοικητά. Έλα μέσα. Πού πάει ρε. Θα το δείξω στον πεθερό μου. Τώρα το δείχνει στον πεθερό μου. Όχι. Αυτό δεν στέκει. Ναι, καλά στέκει, μαλάκα. Δεν είναι ο διεφθαρμένος μπάτσος που ψάχναμε. Σκατά τα κάναμε πάλι. Πώς τα κάναμε σκατά, αφού είχαμε ένα σωρό στοιχεία. Παπάρια στοιχεία είχαμε. Σιγατά στοιχεία. Ο Ζης στη Μύκονο και έχει και δύο κινητά για το πράγμα. Θεός μου. Σήκωσε το εργαμότο. Παρακαλώ. Έλα, Προκόπη. Σε θέλω στο γραφείο μου σε 5 λεπτά με όλους τους άντρες σου. Μάλιστα. Ξέρω το που μένεις και ερχόμαστε. Γι' αυτό θα σε ρίξω και πώς. Λοιπόν, αυτό είναι το βίντεο με το οποίο προσπαθούν να εκφοβήσουν το Ζήση κατηγορώντας τον για διαφθορά. Είμαστε σίγουροι πως αυτός που άφησε την ταινία είναι μέσα από το τμήμα. Τα αρχεία εισόδου δείχνουν ότι απόψε μπήκανε μόνο δικοί μας. Όποιος κι αν είναι, είναι από εδώ μέσα. Ναι, αλλά γιατί να θέλει ένας κουκουλοφόρος να προειδοποιήσει έναν αθώο ότι τον ερευνούν. Αυτό είναι παράλογο. Μα για να αποπροσανατολίσει την έρευνα. Όπως έκανε η Εύα όλους αυτούς τους μήνες. Με λίγα λόγια, η γνωστή τακτική. Άρα πιθανότατα ο κουκουλοφόρος να είναι ο διεφθαρμένος. Γι' αυτό να είσαι σίγουρος, Στέρηγα, αγόρι μου. Εντάξει, παιδιά, διεφθαρμένος. Τι διεφθαρμένος. Κάνα καλαμπούρι θα είναι, καμιά σχολική φάρσα. Ναι. Θα το έκανε έτσι για να γελάσει βάρος μας. Αφού και στο τέλος έχει γέλια. Όχι. Το βίντεο αυτό δεν είναι της πλάκας. Γι' αυτό ανυπομονώ να πιάσω αυτό το καθήκη, να του ξεριζώσω τα αποτέτια του. Μόλις εγκατέστησαν στα κεντρικά ένα πρόγραμμα ακουστικής σήμανσης για τη διόρθωση του σήματος που έχει περάσει εποχητική παραμόρφωση. Έτσι θα μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε τη φωνή με ελάχιστο περιθώριο λάθος. Δηλαδή, αν η φωνή είναι κάποιο από αυτό το τμήμα, θα το ξέρουμε το πολύ σε 4-5 ώρες. Stop me in my bar.
Μετέφερε τον κρατούμενο στο κελί του, αλλά πρόσεχε πολύ γιατί είναι ένας επικίνδυνος δολοφόνος. Με συγχωρείτε, δεσποινιστή, επιστρέφω αμέσως. Συλλαμβάνεσαι. Τώρα δεν πρόκειται να πας πουθενά. Το κλειδί. Δώσα το κλειδί. Καλά, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγχωρείς. Εντάξει, εδώ, ηρέμησε. Ηρέμησε. Εδώ το έχω. Εδώ το έχω. Να το. Ορίστε. Να το. Άνοιξε το, θα σε σκοτώσω! Γιατί, για να στέλνεις μετά ένα πτώμα στους δρόμους, ε? Λοιπόν, δεν έχεις τίποτα να κάνεις αύριο, γιατί εσύ κι εγώ θα πάμε ένα μακρινό ταξίδι! Άνοιξε την πόρτα, άνοιξε! Someone try, open up your eyes. You must be blind.